Τώρα στο θέμα της Πάτρας, κυρίες και κύριοι, γιατί αύριο είναι μια πολύ σημαντική ημέρα σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, εκεί όπου θα καταθέσει, κύριε Λέων, η κυρία Χριστίνα Τσάκωνα, η αγαπημένη μου ιατροδικαστής, η ιατροδικαστής της υπατικής ανεπάρκειας, η ιατροδικαστής η οποία ξέχασε να καταγράψει το εντύπωμα στο δεξί μάγουλο της Μαλένας, η ιατροδικαστής η οποία προχώρησε σε μια γνωμάτευση όπως προχώρησε, αφότου πρώτα είχε λάβει ένα αγωνιώδες τηλεφώνημα από την κατηγορουμένη, η οποία χέρι του τεκμηρίου της αθότητας. Όμως ξέρετε, το καλοκαίρι, αγαπητέ κύριε Λέων, συνέβησαν πολλά. Τότε δεν είχαμε εκπομπές, οι δημοσιογράφοι ήταν σε διακοπές και πήγανε συνάδελφοί σας και κατέθεσαν, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Σωκράτης Τσαντήρης. Ένα πρόσωπο το οποίο το γνωρίζουμε όλοι μας, ένας άνθρωπος ο οποίος ενεπλάγει στην υπόθεση της Μαλένας, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά νομίζω ότι κινητοποίησε και τις αρχές και τους δημοσιογράφους όταν μετά το θάνατο της Τζορτζίνας αρχίσαμε να σκαλίζουμε την υπόθεση. Πολλοί εξεπλάγησαν από την μεταστροφή και τα τουλούπ και τις κυβιστήσεις του κ. Τσαντήρη. Εγώ πρέπει να σας πω λοιπόν και το δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν εξεπλάγει. Το είχα δει το έργο να έρχεται και είχα καταλάβει τη μεταστροφή η οποία θα γινόταν. Φυσικά κατέθεσε ο κ. Τσαντήρη. Στη συνέχεια πήγε διακοπές ο άνθρωπος με το σκάφος του και την οικογένειά του και πολύ καλά έκανε. Πάμε να θυμηθούμε όμως τι είπε ο κ. Τσαντήρης, παρακαλώ. Ο Σωκράτης ο Τσαντήρης. Ο ιατροδικαστής Σωκράτης Τσαντήρης είχε διοριστεί από την Εισαγγελία Αθηνών προκειμένου να εντοπίσει τυχόν ιατρικά λάθη στην περίπτωση του θανάτου της Μαλένας μετά την προσφυγή της μητέρας και του πατέρα από την υπόθεση της Πάτρας. Το παιδί πέθανε στις 13 Απριλίου 2019 και ο διορισμός του Σωκράτη Τσαντήρη έγινε σχεδόν δύο χρόνια μετά, στις 5 Μαρτίου του 2021, ενώ η έκθεσή του παραδόθηκε στις 14 Απριλίου του 2021. Σημειώνεται πως οι γονείς είχαν καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου από τον Σεπτέμβριο του 2019. Στην πραγματογνωμοσύνη του, ο Σωκράτης Τσαντήρης απορρίπτει τους ισχυρισμούς της ιατροδικαστού Χριστίνα Τσάκωνα ότι η Μαλένα κατέληξε από υπατική ανεπάρκεια, αλλά υποστηρίζει ότι η ιατροδικαστική της γνωμάτευση δεν είναι εσφαλμένη. Ακόμα, στο συμπέρασμά του, διευκρινίζει τελικά πως η Μαλένα απεβίωσε από αδιευκρίνιστα αίτια. Στην κατάθεσή του στις 15 Δεκεμβρίου 2022, ερωτηθείς για την αιτία θανάτου, αναφέρει πως ως αιτία θανάτου απομακρύνεται το ενδεχόμενο γενετικού καρδιακού νοσήματος. Καταθέτοντας όμως τον Ιούλιο στο μεικτό ορκωτό, έκανε λόγο για ενδεχόμενο γενετικό καρδιολογικό πρόβλημα που πιθανόν να προκάλεσε τον θάνατο της Μαλένας, ενώ επέμενε ότι ο θάνατος είναι αδιευκρίνιστος. Όσον αφορά την αιτία θανάτου, ο ιατροδικαστής απέκλεισε το ενδεχόμενο να οφείλεται σε υπατική ανεπάρκεια, τονίζοντας ότι το κοριτσάκι δεν είχε κλινική εικόνα που συνάδει με υπατική ανεπάρκεια, την οποία χαρακτήρισε δευτεροπαθή, αδειάζοντας με αυτόν τον τρόπο την ιατροδικαστή Χριστίνα Τσάκωνα. Σε ό,τι αφορά τις εκδορές στη μύτη της Μαλένας, τις χαρακτήρισε και εκείνος ως μεταθανάτιες. Αυτό που καταθέτω είναι ότι τις κακώσεις τις είδα κι εγώ. Κανείς δεν μπορεί να πει με ασφάλεια από τη φωτογραφία. Οι κακώσεις μοιάζουν με τα θανάτιες. Όποια στιγμή και να έγιναν, αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα. Το τραύμα, που μπορεί να έγινε 16 και 40, μπορεί να έγινε και 17 και 10. Είτε είχε μεσολαβήσει η κάρπα, είτε δεν είχε μεσολαβήσει η κάρπα. Οι κακώσεις, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, χαρακτηρίζονται με τα θανάτιες. Η φωτογραφία σας βοηθάει να καταλάβετε πού ήταν οι εκδορές και η φορά. Η εισαγγελέας, ακούγοντας τις ανακριβείς περιγραφές του κυρίου Σωκράτη Τσαντήρη, αντέδρασε. Κύριε μάρτυρα, η διάγνωση για ασφυκτικό θάνατο βασίζεται στον αποκλεισμό. Αλλιώς, όλοι οι ιατροδικαστές σε αυτήν την περίπτωση θα θεωρούσαν ότι υπάρχει γενετικό νόσημα και ο καθένας θα μπορούσε να επιφέρει τον θάνατο κάποιου με έναν τέτοιο τρόπο. Έτσι όπως μας το παρουσιάζετε εσείς, εάν εγώ πάω και σκοτώσω κάποιον με ένα μαξιλάρι, εσείς θα ψάχνετε για γενετικά νοσήματα. Είναι πάρα πολύ εύκολο τελικά να διαπράξει κάποιος έναν ασφυκτικό θάνατο με αυτόν τον τρόπο και να ψάχνουμε γενετικά νοσήματα στην Αμερική. Εσείς μας είπατε ότι λειτουργούμε με τον αποκλεισμό.
Ωστόσο, ο άλλος εαυτός του Σοκράτη Τσαντήρη τον Ιούνιο του 2022 δήλωνε σε κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς πεπισμένος ότι οι θάνατοι των τριών παιδιών οφείλονται σε εγκληματική ενέργεια. Οι προοπτικές αυτής υπόθεσης προδιαγράφουν ένα μοναδικό παράδειγμα τόσο από άποψη ιατρικής όσο και από άποψη κοινωνιολογικών επιστημόνων. Και είμαι βέβαιος ότι θα είναι ένα παράδειγμα που θα συμπεριληφθεί σε όλα τα μελλοντικά συγγράμματα της ιατροδικαστικής βιβλιογραφίας. Αποδεικνύεται πια με ασφάλεια ότι έχουμε τρεις θανάτους από εγκληματική ενέργεια, έναν από δηλητηρίαση και δύο από ασφυξία. Και αυτή η ασφυξία έγινε διότι χέρι αποστέρισε παράγοντα απαραίτητο για τη ζωή και προκλήθηκε θάνατος. Ήξεις αφήξεις ούκεν το πολέμο θνίξεις. Πέρα από την επιστημονική έτσι, άποψη του κυρίου Λέοντα εδώ, έχω ένα χαζό ερώτημα που θα έχει κάθε πολίτης. Το πριν και το μετά. Πριν, που ακούσαμε και τη φωνή του, νομίζω ότι ήταν ιδιώτης. Δεν ήταν AI. Ήταν ιδιώτης και ορίστηκε πραγματογνώμονας ο κύριος Τσαντήρης. Τώρα είναι δημόσιος. Πληρώνεται από το δημόσιο κουρβανά. Μπορεί να έχει σχέση το ένα με το άλλο η κυβίστηση αυτή. Τελικά θα τρελαθούμε. Άλλα πριν και άλλα μετά από ένα επιστήμονα δεν το περίμενα. Κύριε Λεωνέ, πραγματικά σε αυτή την υπόθεση βλέπουμε ότι είναι λες και του τσιμπάει μίγα τσετσέ. Και άλλα βγαίνουν και λένε στα κανάλια και το δηλώνουν και στις κατηδίαν συνομιλίες με δημοσιογράφους και άλλα πάνε και καταθέτουν σε μια αίθουσα δικαστηρίου. Πώς εξηγείται αυτό επιστημονικά? Δηλαδή, εσείς ας πούμε, που σας γνωρίζω και έχετε μια σαφή άποψη από την πρώτη στιγμή, την υπερασπίζεστε. Μπορεί να είναι σωστή. Που προφανώς είναι σωστή από ό,τι δείχνει και τα αποτελέσματα της δικαστικής έρευνας. Μπορεί να είναι και λαθεμένη όμως. Όμως υπερασπίζεστε μία άποψη. Συνάδελφοί σας, άλλα λένε στους δημοσιογράφους στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, και ό,τι θαύματος, ό,τι καλούνται στο βήμα του μάρτυρα, τα αλλάζουν. Πώς συμβαίνει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, καταρχάς μην το βάζουμε στο γενικό. Θα μου επιτρέψετε να σας πω έτσι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ιατροδικαστών, αυτό που πιστεύουν, αυτό που λένε τα διδάγματα της επιστήμης, τα βιβλία μας, αυτό υποστηρίζουμε και στα δικαστήρια και αυτό γίνεται στις περισσότερες των υποθέσεων, στη συντριπτική θα σας έλεγα πλειοψηφία των υποθέσεων που καταθέτουμε. Τώρα, όσον αφορά το φίλο μου το Σοκράτη, εγώ κρατάω τα λόγια που έχει πει έτσι πριν το καλοκαίρι. Δεν έτυχε, παρότι δεν πήγαμε σκάφος διακοπές, πήγα και εγώ όμως διακοπές, δεν έτυχε να τον παρακολουθήσω. Ξέρω όμως ότι πριν δήλωνε ξεκάθαρα αυτά που ακριβώς είπατε, περί εγκληματικής ενέργειας. Και νομίζω ότι επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά, δεν υπάρχει υπατική ανεπάρκεια. Ο ίδιος το λέει εξάλλου και νομίζω το είπε και στην κατάθεσή του. Δηλώνει ότι υπάρχουν κακώσεις που θα δούμε αν καταγραφήκαν ή όχι. Αλλά λέει ότι είναι μεταθανάτιες αυτές τις κατάθεσεις. Να σας θυμίσω κιόλας έτσι ότι είπε, επειδή μας θύμισε ο κύριος Κατερινόπουλος έτσι πολύ εύστοχα, ότι πλέον είναι δημόσιος λειτουργός. Να σας θυμίσω ότι ο ίδιος για το διευθυντή του, το σημερινό διευθυντή, τον κύριο Καρακούκη, που έχει συντάξει την έκθεση καθώς και με τον κύριο Καλογρία, έδινε τα εύσημα, έδινε τα συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά καταφέρανε γιατί έτσι... και δώσανε με θάρρος μια επιστημονική άποψη. Η αλήθεια είναι, για να πεις μια δύσκολη επιστημονική άποψη, θέλει μεγάλο θάρρος. Εδώ θα αποδειχτεί τώρα το ποιος έχει αυτό το θάρρος και το ποιος μπορεί να επηρεάζεται από οποιοδήποτε παράγοντα σε μια δικαστική διαδικασία. Μισό λεπτό. Εδώ πέρα τίθεται για ένα άλλο θέμα, γιατί ακούμε ότι αυτές οι κακώσεις, και εγώ ξέρω γιατί ο κύριος Τσαντήρης κάναμε παρέα, εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή είχε προταθεί να γίνει και κουμπάρος, δηλαδή να βαφτίσει την κόρη μου, τη μικρή την Μπέμπα. Δυστυχώς διεράγησαν αυτές οι σχέσεις, γιατί ξέρετε ότι εγώ δεν ενδιαφέρομαι ούτε για τη φιλία ούτε τίποτα. Δηλαδή και την ίδια μου τη μάνα να την πιάσω με τη γίδα στην πλάτη, θα βγω να το πω. Και σας θυμά αυτό. Ξεκάθαρα αυτό. Άρα λοιπόν, επειδή προφανώς είχε προαισθανθεί, είχε καταλάβει αυτό το οποίο θα ερχότανε και την δική μου την έρευνα, κάποια στιγμή διέκοψε σχέσεις και δεν έχω κανένα πρόβλημα να είναι καλά. Το έχουμε τα καλύτερα για αυτόν και για την οικογένειά του. Ειλικρινά το λέω. Όμως επειδή έχω ζήσει διάφορα πράγματα και καταστάσεις που κάποια στιγμή θα τα γράψω σε ένα βιβλίο, θέλω να σας πω, αγαπητέ κύριε Λεόν, ότι ο κύριος Τσαντήρης είναι εκείνος ο οποίος τηλεφώνησε σε εμένα, στον κύριο Λαμπρόπουλο, στην κυρία Κουτσελίνη, στη Στεφανίδου, στο Χασιώτη και τους κινητοποίησε όλους λέγοντας ότι μετά το θάνατο της Τζορτζίνας κάτι περίεργο έχει συμβεί. Επειδή εγώ τιμώ το off the record, δεν θα πω άλλα πράγματα για το πόσο πολύ έχει συνεισφέρει ο Σοκράτης ο Τσαντήρης στην έρευνα. Θα τα αφήσω αυτά. Θα τα δείξει η ιστορία, ο ιστορικός του μέλλοντος. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μεταθανάτιες κακώσεις, λέει, οι εκδορές στη μύτη και το εντύπωμα στο δεξί μάγουλο, το οποίο δεν είχε καταγράψει η κυρία Τσάκωνα. Πώς εξηγείται επιστημονικά αυτό? Οι μεταθανάτιες κακώσεις αφήνουν ερυθρότητα?
Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι σε μία ιατροδικαστική έκθεση καταγράφουμε τα πάντα. Εντάξει, κύριε Τσάκωνα, κάτι ξέρω. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι, ναι, έτσι, όταν έχουμε κακώσεις, ακόμα και μεταθανάτιες, καταγράφουμε ότι είναι μεταθανάτιες, κακώσεις και τις περιγράφουμε ακριβώς. Εάν είναι προθανάτιες, επίσης τις περιγράφουμε. Λοιπόν, πρώτο θέμα λοιπόν είναι εάν σε μια έκθεση έχουμε καταγραφεί αυτό το κακό. Εδώ νομίζω είναι ξεκάθαρο. Τώρα, το αν είναι μεταθανάτιες ή προθανάτιες, προφανώς αρκεί να μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά. Σας λέω πολύ απλά ότι αν έχουμε ιστική αντίδραση, αν έχει αντιδράσει ο ιστός, αν έχει κοκκινήσει, εν πάση περιπτώσει, η περιοχή, είναι προθανάτιες. Εάν είναι σε ένα ιστό ο οποίος έχει νεκρωθεί, ουσιαστικά δεν έχουμε ιστική αντίδραση, άρα είναι ξεκάθαρα μεταθανάτιες. Νομίζω ότι είναι εύκολο για έναν ιατροδικαστή. Το σημαντικό για μένα στην υπόθεση είναι πρώτα απ' όλα, ξαναλέω, ότι υπάρχουν κακώσεις. Αυτό νομίζω όλοι το αποδέχονται πλέον. Κακώσεις όμως οι οποίες δεν είχαν εγγραφτεί και δεν είχαν ληφθεί υπόψη και στην αρχική έκθεση λογικά, αλλά φαντάζομαι και στην πραγματογνωμοσύνη του κυρίου Τσαντήρη. Γιατί ας μην ξεχνάμε, η πραγματογνωμοσύνη του κυρίου Τσαντήρη είχε γίνει σε ένα χρόνο τέτοιο. Βέβαια. Που θα έπρεπε να λάβει κάποια πράγματα υπόψη. Άρα εδώ δεν ξέρω έτσι για ποιο λόγο ο Σοκράτης έτσι αλλάζει την άποψή του, αν έχει αλλάξει, γιατί σας λέω δεν το παρακολούθησα. Όχι, αυτά που παίξαμε ήταν οι καταθέσεις στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Και μάλιστα η εισαγγελέα της έδρας κάποια στιγμή έπαιξε αυτό το ηχητικό με τη συνέντευξη που είχε δώσει σε μένα, στον υποφαινόμενο, στα παραπολιτικά πριν διωχθώ κακή κακός εξαιτίας άλλων γεγονότων. Ξέρετε τώρα ποιο ήταν ο νομικός σύμβουλος εκεί πέρα σε αυτό το ραδιόφωνο κτλ. Αλλά σε μένα είχε βγει και τα είχε πει ο Σοκράτης ο Τσαντήρης. Και αυτό ακούστηκε με τη φωνούλα του. Και ξέρετε τι απάντησε? Ότι κακώς έδινα τότε συνεντεύξεις. Αυτό απάντησε. Δηλαδή οι συνεντεύξεις μετράνε ή η επιστημονική άποψη? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Πάντως μην έχετε αμφιβολία ότι στα δικαστήρια, επειδή και εγώ είμαι ένας μάχημος ιατροδικαστής, έτσι πολύ πολύ συχνά έτσι στις δικαστικές αίθουσες, σχεδόν κάθε εβδομάδα έχω αρκετά δικαστήρια κιόλας, πρέπει να σας πω ότι ο καθένας από εμάς όταν μπαίνει στο δικαστήριο είτε κερδίζει είτε χάνει την αξιοπιστία του. Εγώ προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά να είμαι συνεπής, όχι πρώτα απ' όλα στον εντολέα μου, αλλά να είμαι συνεπής στην επιστήμη μου. Η επιστήμη έχει κανόνες. Σου λέει ότι αυτό είναι προθανάτιο για παράδειγμα. Αυτό είναι μεταθανάτιο. Αυτό πρέπει να πει στην έδρα. Έτσι, δεν υπάρχουν δεύτερα και τρίτα. Θέλω να δούμε κάποια stop καρέ τα οποία έχουμε συλλέξει. Αύριο πρέπει να σας πω, αγαπητοί φίλες και φίλοι που κοιτάω, στη δύο κοιτάω, πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι θα είμαστε από το πρωί στα δικαστήρια του μεικτού ορκωτού δικαστήριου, εκεί που αναμένεται να καταθέσει η ιατροδικαστή της Επατικής Ανεπάρχειας, η κυρία Τσάκωνα. Εύχομαι μη πάει συνοδευόμενη από τους μάνατζερ, τους όχι μάνατζερ, κάποιους άλλους ιατροδικαστές. Και θέλω να σας αποκαλύψω και κάτι άλλο, θα το πω για πρώτη φορά. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, ότι έχουμε, Θανάση και κύριε Λέων, ραγδαίες εξελίξεις ό,τι αφορά την ιατροδικαστική υπηρεσία. Έχω πληροφορηθεί ότι βρίσκονται κάποιες διαδικασίες σε εξέλιξη και κάποιοι ιατροδικαστές, οι οποίοι καλή ώρα είναι διορισμένοι στο δημόσιο, ενδεχομένως να έχουν κάποια προβληματάκια. Το κρατάμε εκεί. Αύριο θα είμαστε από το πρωί στα δικαστήρια. Θέλω να δούμε κάποια στοπ καρέ. Είμαστε έτοιμοι να τα δούμε, παρακαλώ. Παρακαλώ, θέλω να δούμε καταρχάς τον παιδότοπο στον οποίο έπαιζε η Μαλένα. Αυτός είναι ο παιδότοπος του νοσοκομείου, τον βλέπετε όλοι. Σε αυτό τον παιδότοπο έπαιζε η Μαλένα το πρωί πριν ξεψυχήσει. Να δούμε τη φωτογραφία με το σουβλάκι. Για ακόμη μια φορά θα τα δείξω. Αυτή είναι η Μαλένα που έτρωγε σουβλάκι το ίδιο πρωινό πριν ξεψυχήσει. Και φυσικά το δωμάτιο στο οποίο κατέληξε το άτυχο κορίτσι είναι μοναδικά ντοκουμέντα τα οποία έχει συλλέξει η έρευνα των ανοιχτών υποθέσεων. Αυτό είναι το δωμάτιο. Σε αυτή την μπλε πολυθρόνα κοιμότανε η κατηγορουμένη. Και φυσικά σε όλα αυτά να πω, κύριε Λέων, και να σας αποχαιρετήσω με αυτό, ότι στο δικαστήριο έχουν καταθέσει και όλοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, τα πρόσωπα τα οποία έζησαν αυτό το κοριτσάκι και τις τελευταίες στιγμές αυτού του κοριτσιού, οι οποίοι τι είπανε, ότι το προηγούμενο βράδυ και εκείνο το πρωί η Μαλένα, και σας το λέω και ανατριχιάζω, ήταν μέσα στην τρελή χαρά και τους χαιρετούσε. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση ορισμένων οι οποίοι θέλουν να συσκοτήσουν την αλήθεια. Κύριε Λέων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα είμαστε αύριο, φίλες και φίλοι, παρόντες από το πρωί στα δικαστήρια. Έχω πει και θα το πω για ακόμη μια φορά δημόσια, ότι οποιοδήποτε ιατροδικαστής θέλει μπορεί να αυτοεξευτελιστεί, είναι δικό του θέμα, όμως εμείς θα συνεχίσουμε τη σκληρή δημοσιογραφική κριτική και φυσικά το ρεπορτάζ και τις αποκαλύψεις χωρίς να έχουμε προσωπικά με κανέναν. Τους σεβόμαστε όλοι, όλους. Αν κάποιοι δεν σέβονται
τον εαυτό τους είναι δικό τους πρόβλημα και ουχή δικό μου.